Είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που απόψε έχουμε τη δυνατότητα να βιώνουμε αυτή την τελετή εγγενείων, την έναρξη ουσιαστικά αυτής της πρώτης εκδήλωσης της επετειακής σε ανάμνηση των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης είναι σχεδόν μονολεκτικός. Καταστροφές. Έκθεση ζωγραφικής και σειρά στρογγυλών τραπεζών. Νομίζω ότι ο όρος από μόνος του δεν χρήζει περαιτέρω ερμηνεών ή θα μπορούσε διαφορετικά να πει κανείς, ανοίγει μία ατέρμονη διαδικασία συζητήσεων. Είναι συγκινητική αυτή η απερίθμηση αυτών των καταστροφών εντός και εκτός εισαγωγικών, πολλά δε μάλλον όταν σας καλέσω όλες και όλους να αναλογιστούμε πόσες από αυτές τις καταστροφές δεν έχει βιώσει η ανθρωπότητα, όχι μόνο διαχρονικά, αλλά κυρίως κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω λίγα μας έχουν μείνει ακόμα για να βιώσουμε. Η έννοια λοιπόν της καταστροφής είναι σύμφυτη με την ανθρωπότητα, είναι σύμφυτη με τα βιώματα του καθενός μας. Και θέλω να επενέσω με τον πλέον εμφατικό τρόπο την πρωτοβουλία του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να στρέψει το ενδιαφέρον μας ενδελεχώς και διεισδυτικώς προς αυτήν την έννοια της καταστροφής ή σε πληθυντικό αριθμό των καταστροφών. Ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Γιώργος Αραβαζής, έχει τον δίκαιο έπαινο και τα εύσημα εκ μέρους της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για την επιμέλεια, την ευθύνη και την οργάνωση αυτής της σειράς των στρογγυλών τραπεζών, αλλά και την επιμέλεια της έκθεσης για την οποία ιδιαίτερα ευχαριστούμε και την κυρία Ιακοπούλου. Η τωρινή άρθρωση εικόνων λόγων έχει λάβει το όνομα επικοινωνία, κάποτε μαζική επικοινωνία, αν και η ονομασία μάλλον δεν είναι πολύ επιτυχημένη. Το πείραμα του σκηνοθέτη Κουλέσοφ έχει δείξει ότι το κάθε άτομο μπορεί να συνδυάζεται εικονιστικά με αισθήματα τα οποία δεν είναι διόλου υποκειμενικά του. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ηθική αγανάκτηση, όπως την ξεσηκώνει η τηλεόραση, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος για μια τέτοια αγανάκτηση. Η αυθεντικότητα της περισυλλογής, όπως την προτάσει ο φιλοσοφικός λόγος εδώ και χιλιετίες, στο Σοκράτη ή τον Ιερό Αυγουστίνο, έχει αντικατασταθεί από την ειλικρίνεια της εξωστρέφειας. Στην ουσία δεν πρέπει να μιλούμε για εξωστρέφεια, αφού δεν εκφράζεται τίποτε από τα μέσα προς τα έξω. Πρόκειται για μία ανακλαστική ορμή που καταλήγει στην επικοινωνία με την έννοια που της δώσαμε προηγουμένως. Αντίθετα, ένας πίνακας, όπως αυτοί οι πολύ ωραίοι που έχουμε δίπλα, ένα ποίημα ή μία φιλοσοφική ιδέα γίνονται όλο και πιο απροσπέλαστα. Κάθε χρονιά είναι πιο δύσκολα. Είναι καθήκον της επιστήμης, ιδίως των επιστημών του ανθρώπου, να προχωρήσει σε μία ακριβή διάγνωση και περιγραφή της επικοινωνίας εντός εισαγωγικών. Το αντίθετο θα ήταν καταστροφικό. Για τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν με τον τίτλο «Καταστροφές» και με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικροασιατική καταστροφή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, κ. Αχιλλέα Χαλδεάκη, για την ενεργητική προθυμία με την οποία συμμετείχε η Κοσμητεία στη διοργάνωση. Επίσης, τη συνάδελφο επόπτρια της βιβλιοθήκης, κ. Ευδοκία Μπαλάση, και τον κύριο Γιώργο Πέπα της Επιστασίας της Βιβλιοθήκης, για την ευγενική, πολύ ευγενική και αποτελεσματική φιλοξενία τους. Ακόμη, τον συνάδελφο κύριο Σπυρίδωνα Πλουμίδη, που ανέλαβε την ανακτήρια ομιλία σχετικά με το 1922. Από το τμήμα μας, θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο του τμήματος, την κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, την πενταμελή επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία, τα μέλη του εργαστηρίου και όλους όσοι με θερμή φιλικότητα έκαναν δυνατή μια διοργάνωση που δεν είναι διόλου αυτονόητη. Πολλές ευχαριστίες οφείλουμε στην κυρία Κλεοπάτρα Ιακοπούλου, διευθύντρια της Γαλερή Θεώρημα, η οποία εργάστηκε με πάθος και αφιλοκερδός,
Αφιλοκερδός είναι φημισμός, θα έπρεπε να πω ιδίες εξόδιες, έτσι. Σβήστε το αφιλοκερδός και ιδίες εξόδιες για την έκθεση στην οποία προσκάλεσε τους εικαστικούς καλλιτέχνες, τους σημαντικούς εικαστικούς καλλιτέχνες, την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, τους κυρίους Χριστόφορο Κατσαβιώτη, Ιωάννη Μουχασίρη και Ζαχαρία Παπαντονίου, που προσέφεραν τα σημαντικά έργα τους, πραγματικά εικαστικά φιλοσοφήματα, επάνω στη θεματογραφία της καταστροφής.